Εντός του Ιανουαρίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εισάγει προσκύρωση στη Βουλή τη σύμβαση για την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Αυτό προανήγγειλε από το βήμα τη Βουλή ο Χρήσο Πύργη, Κινήσει που αποτυπώνει το ιδιαίτερο βάρο που δίνει το Υπουργείο στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο τη Κρήτη, που ετοιμάζεται προσεχώ να υποδεχτεί τι μπουλντόζε για την έναρξη των σχετικών εργασιών. Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ότι ο στόχο του Υπουργείου, σαν φορέα υλοποίηση του έργου, είναι να κατατεθεί το πρώτο μήνα του 2019. Εκείνο που πρέπει να δούμε στην πορεία αυτή τη υλοποίηση τη σύμβαση είναι τα αιτήματα και τα θέματα που έχουμε θέσει για την ευρύτερη περιοχή και το Δήμο και του Δημότε, σαν Δημοτική Αρχή. Με πρώτο το ζήτημα των απολωτριώσεων, δεύτερο το ζήτημα του ΣΧΟΑΠ και του χωροταξικού τη περιοχή, όπω και του αναπτυξιακού σχεδίου. Κάποια από αυτά έχουν δρομολογηθεί, κάποια άλλα μένουν σε εκκρεμότητε. Με τη θετική ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την υπογραφή τη σύμβαση παραχώρηση και την κύρωσή τη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ξεκινά η υλοποίηση μιας επένδυσης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και ενό έργου συμβατικού αντικειμένου πάνω από 520 εκατομμύρια ευρώ. Με την έναρξη του έργου, δημιουργούνται άμεσα χίλιε θέσει εργασία κατά την περίοδο τη κατασκευή και πολλαπλάσιε μόνιμε θέσει εργασία κατά την περίοδο λειτουργία και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέε εμπορικέ υποδομέ και οι χρήσει. Αξίζει να σημειωθεί πω το Αρμόδιο Υπουργείο πέτυχε για πρώτη φορά το δημόσιο να διατηρήσει ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετική σημασία σε επένδυση τόσο στη φάση υλοποίηση όσο και στη λειτουργία του αεροδρομίου με συγκεκριμένα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα το ποσοστό συμμετοχή του δημοσίου στην εταιρεία κατασκευή και λειτουργία του αυξήθηκε στο 46%. Το ανταποδοτικό τέλο προ την τοπική αυτοδιοίκηση αυξήθηκε στο 2% έπειτα να καθαρίσουν εσόδων του Ερολιμένα τόσο για το Δήμο Μινώα απεδιάδο, όσο και για του όμορου Δήμου. Η ύπαρξη εκθεσιακού χώρου για τι τοπικέ εταιρείε και προϊόντα και οι οδικέ συνδέσει του αεροδρομίου τόσο με τον ΒΟΑΚ όσο και με τον νότιο οδικό δίκτυο. Συνεχίζουμε τι επαφέ και τι πιέσει και τι διεκδικήσει στα πλαίσια να υλοποιηθούν όσο είναι δυνατόν τα αιτήματα των δημοτών, όπω είπαμε, προτεραιότητα να αφορά αυτό τον απαλωτριώσεων.